Για το πάθος τη ζωή με το διπλό. Αλλά από την ίδια βεβαίω τα παιδιά μου. Και από την άλλη κάθε είδο τυλικό. Πατερημόν! 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 Έλα λοιπόν. Τέλεια ρε φίλε, άλλα 200 ευρώ πάνω στον πρώτο. Ναι, τίποτα, δεν έσωνα ποτέ αυτό το βίντεο. Στο δημοτικό, ωραία. Όλοι έχουμε εμπειρίες, τι έχουμε ντυθεί, μας έχουν ντύσει, έχουμε φωτογραφίες και υλικό και τέτοια. Μιλάμε τώρα η εποχή που ήταν πώς το λένε, οι στολές τόσο σάπιες που οτιδήποτε ήταν μέσα ήταν φτιαγμένο από αφρολέξ, οπότε δεν κράταγε καν το στυλ. Δηλαδή, αν ήθελες να πάρεις. Αγόραζες τέτοιο στυλ. Power Ranger που είχε και αυτό εδώ πέρα, αυτό δεν ήταν ποτέ όρθιο. Ήταν πάντα πεσμένο. Έχω στολή άσπρος Power Ranger. Ο Μπουγάνης μία φορά πήραν απόφαση στην Τετάρτη 5 Ιουνικού να τον ντύσουν Batman. Και ήτανε Batman για τα επόμενα 2 χρόνια κάθε μέρα ντυμένο στο σχολείο. Δεν το σταμάτησε κανένα στο χωριό να του πει ότι δεν πρέπει να φοράς αυτά εκτός της εποχής. Το Batman φοράγε... δεν το είχε πει κανείς. Το Gotham City θα μπορούσε να ντύνεται έτσι. Το καταλαβαίνεις ότι το φοράει και στο σχολείο κάθε μέρα, ότι έπεισε τους γονείς του δημοτικό παιδί να το φοράει αυτό κάθε μέρα για πάντα. Και οι υπόλοιποι, δηλαδή τα παιδιά δεν λέγανε τίποτα, το θεωρούσαν φυσιολογικό. Ρε φίλε, τι να. Όλοι είχαν την Batman. Σωστό. Και παρόλα αυτά δεν είχε ποτέ παρατσούκλι με τον Batman. Δηλαδή φαντάσου πόσο normal ήταν να κυκλοφοράς έτσι στο χωριό. Πόσο δεν ήθελε ο κόσμος να τον ταυτίσει με τον Batman. Ναι, ναι. Αυτό παρακαλούσε. Ναι, ναι. Προσπαθούσε να βγάλει τέτοιο ψευδόνυμο. Ναι, ναι, ναι. Και το ψευδόνυμο του ήταν Βεντούρης. Γιατί όταν ήταν Batman, ακούστε τώρα τα δημήθηκα. Είχε ένα ποδήλατο που λεγόταν Venturi. Και αποφάσισαν να φωνάζουν Βεντούρι. Τόσο πολύ για Batman. Ο Ben Affleck. Ο Ben Affleck είναι τώρα με τον Μπουγάνι μαζί, αγκαλιά και κλαίνε μαζί. Ο Βεντούρης και ο τέτοιος, και ο Daredevil. Ναι, μαλάκα, ναι. Θα τρέπω τα γραφειάρα αυτό. Όλοι αποτυχημένοι Batman. Εμένα συνήθως μου έφτιαχναν τα ρούχα, αλλά ήταν πετυχημένα. Σε φάση δεν θα με έντυναν, ρε παιδί μου. Δεν θα με έντυναν χελωνονιτζάκι με αυτοσχέδιο τέτοιο. Αλλά σε φάση με έντυναν καουμπόι. Τέτοια φάση. Έχω φωτογραφία. Καουμπόι και μετά η επιστολή ήταν Ζωρό που είχε το 90% των αγοριών που ήταν Ζωρό. Αν δεν έχει εποχιακά ή αν δεν είναι τρελός μόδιστρος. Μου φαίνεται πολύ στενάχρονο να σου φτιάχνουν τη στολή η μαμά και ο μπαμπά σπίτι. Έχει να τη ράβουνε το βράδυ για να τη βρίσκει το πρωί. Ήταν γαμάτι όμως το καουμπόι σου. Αυτό είναι ένα καπέλο, είναι καουμπόικο. Τώρα το φτιάξε ο μπαμπά σου. Βασικά το έπρεπε να γριαδίσει. Δεν το περίμενε. Το καουμπόικο καπέλο που είχα είναι στο βίντεο με τη δεύτερη επιστολή του Σταν. Αυτό είχα φέρει. Αλήθεια. Ναι. Το θυμάσαι, ένα καφέ. Που κυνηγάγαμε το Σταν. Ναι. Γιατί, παιδιά, επειδή πάμε ξεχάσετε με ποιον μιλάτε, δεν είναι το οποίο θέλει να σε φτιάξει οι γονείς σου, είναι να φτιάξει εσύ τη στολή σου. Και να το κάνεις όχι τώρα τις απόκριες, και όχι δύο, όχι καμιά 20 φορές το χρόνο. Έχω απόκριες κάθε μήνα. Αυτό. Έχω φτιάξει στολές από χαρτί, ξεκινάς από πολύ χαμηλά. Από χαρτί. Ξεκινάς χαρτόκουτο, κάρτες Magic the Gathering έχω χρησιμοποιήσει. Ό,τι μπορεί. Και ανέβαινε το επίπεδο. Μετά άρχισα να πηγαίνω σε μακετόχαρτο, πηγαίναμε στα μαγαζιά με τα αρχιτεκτονικά. Τι θα φτιάξετε, δεν θα σας πω. Με το γρουπάν θα ντυθώ, ολόκληρος. Είχα φτιάξει μία στολή, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα φτιάξει μία στολή από ένα χαρακτήρα του Bleach, αδιάφορο, φαίνεται για 5 επεισόδια, που είχε, αντί για κεφάλι είχε ένα ενιδρύο με 2 κρανία μέσα. Και εγώ είχα. Τι κάνει αυτό. Λοιπόν, είχα πάρει. Μισό. Έχουμε φωτογραφίες για όλα αυτά. Ναι, τώρα αυτή η στολή υπάρχει στο αρχείο μου. Στο αρχείο μου, σωστά. Λοιπόν, είχα πάρει. Καταρχήν μπροστά ήταν μια λευκή μάσκα. Ωραία. Και από πίσω ήταν που φαινόταν το ενιδρύο με τα 2 κεφάλια. Που αυτά υποτίθεται επέπλεαν μέσα στο νερό. Τα ζωγράφησες. Όχι, περίμενε. Έχω. Δεν επέπλεαν γιατί θα έπρεπε να είχα νερό. Το σκέφτηκα, αλλά δεν λειτουργούσε πολύ. Λοιπόν, τι είχα κάνει. Είχα πάρει ένα σελοφάν έτσι, πλαστικό, ξέρεις, χοντρό όμως για να μην πολύ λυγίζει. Το είχα βάψει όλο από μέσα κόκκινο. Πάω να γυρίσω σε 30 λεπτάκια. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε.
Είχα βάλει από πάνω ένα. Αυτό που τάιζε το θηρίο τόσο καιρό. Τώρα το αφήνει μυστικό. Είχα βάλει από πάνω αντίστοιχα ένα μικρό πλαστικό θολάκι και είχα πάρει δύο. Sorry, ακούγεται ότι το έχει κάνει καλά. Είμαι σίγουρος ότι άμα το δω θα είναι σαν ημετό. Θα σου πω ότι δεν ήταν από τα χειρότερά μου. Θα φαντάζεσαι το πορτρέτο τη Μόνα Λίζα και θα το δει και θα το δει. Θα το έχει κάνει ο Μίστερ Μπίν. Με γλύτη, τι. Θα το έχει κάνει ο Μίστερ Μπίν. Εγώ ήμουν ο μόνο που είχε κοπέλα που ήταν από την Ασία, φίλε. Που ήταν για αυτού το όνειρο. Το όνειρο, το όνειρο, ρε! Ήταν living the dream. Ναι. Αυτή την όταν ήταν cosplayer. Ναι, δυνατός. Όταν οι άλλοι στοχεύανε, ρε παιδί μου, απλά τύπου, πώς θα σου πω, να φτάσουν μέχρι Καλλιμάρμαρο, ο Άβης στοχεύε τα αστέρια. Ναι, έτσι. Sky is the limit. Ήταν εκεί πέρα και είχαν αρχίσει έτσι, είχαν αρχίσει πρώτα σύντριγγες έτσι. Δεν είναι αυτό που 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 είναι πολύ σε λεπτομέρειες. Ο κεφαλός του το πέταξε αυτό για να μην ξαναγίνει ιστορία. Πήγε να πει ιστορία και ο κεφαλός του γλίτσαρε. Μην το ξανακάνεις άλλο αυτό. Κλείς το κουτί, κλείς το κουτί. Σταμάτα. Α, καλά. Δεν σας έχω πει για πόρια βρική. Αυτό το καλύτερο. Βγάζει. Ρε φίλε, νομίζω θα πήγαινε Survivor προφανώς. Να σου πω γιατί. Είχα έναν μικρό διάλογο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ έχω ένα θέμα που αν δεν τρώω συχνά και αν είναι συχνά μες τη μέρα, όχι συχνά μες την εβδομάδα. Α, θα τρώεις κρέας εσύ, ας πούμε. Όχι, όχι. Καλά, εκεί δεν μπορείς να βρεις εύκολα κρέας. Είναι μόνο δώρα τα κρέατα. Ναι, οκ. Okay. Και τώρα φίλε θα είσαι, θα λιμοκτονείς, θα έχεις χάσει 15 κιλά, 20 και θα σου πει έχεις έπαθλο πίτσες και θα πεις εγώ παιδιά δεν θα βγάλω το τυράκι. Καταρχάς, είδες, αν θα κόψεις και το φάρμακο, ρε, δεν θα μπορείς, θα είδες πως έχεις κάνει. Καταρχάς, αν χάσω 15-20 κιλά θα αυτοκτονήσω. Άμα πας είναι δεδομένο. Αλλά ξέρεις τι σκεφτόμουν, ότι επειδή έχω αυτή τη βλακεία, το σύνδρομο... Down. Γκίλμπερτ, με το που μείνω νηστικός μία μερούλα, κυτρινίζω και τρινίζω το είδαμε στη Σουηδία. Ναι, και ρε φίλε με το που με δουν έτσι θα τρέχουν να μεταγείσουν και να με σώσουν για να μην πάρουν ζημιά. Το παιχνίδι. Βασικά δεν θα σε πάρουν μόνο και μόνο που έχεις το σύνδρομο Γκίλμπερτ. Δεν θα το πω ρε φίλε. Αν ήταν ας πούμε έτσι μία εκπομπή, ωραία, που θα ήθελα να είμαι μέρος της, είναι το Pimp My Ride. Ωραία, φίλε. Θα πάω να σου φτιάξω το αμάξι. Είναι reality, ρε φίλε. Θα ήθελα κάποιος να μου φτιάξει το αμάξι αυτό, εκεί. Φού, ρε φίλε, τέλειο. Και να το πάρω μαλάκα πίσω το εργαλείο. Τριπλό. Τόσο, ρε, τόσο. Και να το ακούω 4 τετράγωνα παρακάτω. Ωραία η κομπή, φίλε. Να χρειάζεσαι καινούργια μπαταρία κάθε 3 Exhibit, μπράβο. Ναι, ρε φίλε. Και με τζέλο στη μετάφραση. Με τζέλο. Είσαι νταβατζωμένος. Ήσουν καβατζώθηκες δικέ μου. Ποιον έπρεπε να είχαν βάλει να κάνει την... Τη μετάφραση. Αυτόν που μας είχες δείξει, που έλεγε τα κολοσσιακά. Ναι, αλλά, ναι. Που έλεγε πιστονιά. Από έναν άλλο πλανήτη, σαν να το γέννησε η μάνα του Θεία με την. Κάτι τέτοια, τέτοια περίεργα. Λάστιχα, δεν το λάστιχα. Σαν να τα έτριψε ο ίδιος ο ύφεστος κατά μόνο. Ναι, το σαλόν του. Σαν το πατρικό του Ζεντάν. Ναι. Αυτό ήθελε, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το δυνατότερο ραλί της Ευρώπης. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Από χρώμα κίτρινο, σαν πειρακτωμένο φεγγάρι που διψάει να έρθει το πρωινό να παραδώσει τα κλειδιά στον ήλιο. Ένα εργαλείο που το συγκρίνω με την Οκτωβριανή Επανάσταση στο χώρο του αυτοκινήτου. Για το δυναμίτι αυτόν είμαι σίγουρος ότι η Γεμάλα στην Ινδία θα προσέφουμε τα 10.000 πιστίων κλαδών. Η ροπή του θυμίζει ακροβάτη σε τσίρκο του Μεξικού, τι άλλο να πω. Οι εναρτήσεις του είναι σαν κολόνες στο μαρμάρο του Παρθενώνα σε αγγλικό μουσείο φυλαγμένες. Το εσωτερικό του είναι σαν το χολ του πατρικού του Ζιντάν στο Παρίσι, του ποδοσφαιριστή του μεγάλου. Τι να πω, αυτό το έργο πρέπει να είναι του Μανέ στάνταρ, άμα ήταν πίνακα ζωγραφική. Έχει ανοίγματα ξηράφι, σαν 4 λεπίδες που ξυρίζουν ακόμα και βαρυπινή τις φυλακές Μελανδρίνου. Αυτό σε δεν κάνε καθόλου ψαχτική, ρε φίλε. Για να πάρει το καλύτερο. Exhibit rapper. Με τζέλο ράπερ, ήταν με τριδάκι. Μιλάμε ράπερ. Μιλάμε για κάτι που δεν ξέρω αν θα με έψινε σαν ιδέα. Το sex factor. γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω. Φαίνεται από τα λίγα show που είναι πολύ τρασίλα. Είναι αυτό που επιλέγει τον άλλον βάσει του κόλλου του.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν στο πόρν. Στο πόρν. Στο. Εδώ ήθελα να πάω. Για τα κτίρια αυτά. Που έχουν έναν άντρα ή μια γυναίκα. Ωραία. Παίρνουμε ότι έχουμε μια γυναίκα. Ραντεβού σαν τυφλά στο επόμενο επίπεδο. Παιδιά, είναι στο YouTube. Το πατάτε κανονικά. Δεν κρύβει τίποτα. Ωραία. Και είναι μια γυναίκα τώρα με τον παρουσιαστή, την παρουσιάστρια. Και προσπαθεί να βρει τον κατάλληλο άντρα. Ωραία. Αυτή όπως τον θέλει τον διαλέγει. Λοιπόν, και είναι 5-6 άτομα, 10 άτομα ας πούμε, πίσω από κάτι μηχανήματα, έτσι, σαν πόρτες και αυτά, σαν σειρώμενα. Α, λοιπόν, ναι! Και στην αρχή... Το naked κάτι. Ναι. Τους δίνει μέχρι μπούτια. Και βλέπει γάμπες και διαλέγει, ρε φίλε. Αν έχει αδύνατες γάμπες και αυτά, και λέει: ποιος πιστεύεις, ξέρω εγώ. Αυτές και αυτές. Αυτές μου φαίνεται πολύ γυμνασμένες, δεν τον θέλω πολύ αδύνατο, δεν τον θέλω πολύ χοντρούλ και τέτοια. Mm-hmm. Και φεύγει. Ανεβαίνει κι άλλο και φτάνει μέχρι την κοιλιά και βλέπει τα τσουτσούνια του όλα κανονικά. Στο YouTube, κανονικά θα το βάλω, θα το δείξω και τι θα μας το κόψουνε. Αυτού του κόβουνε. Λέει: α, αυτού φαίνεται, ξέρω εγώ, μεγάλη. Αυτού φαίνεται ότι είναι λίγο έτσι. Βλέπει πω κρέμονται τα τέτοια. Και μιλάνε κανονικότατα και είναι κουμπί. Είναι πολύ μπροστά. Ανεβαίνει μετά, κοιτάνε στήθο κοιλιέ τέτοια, μετά μιλάνε και όλα. Γιατί είναι θολό το κεφάλι για να ακούσει φωνές πιο γουστάρι. Φίλε, ναι! Εντάξει, αν και το sex actor που είπε είναι ακόμα πιο ψηλά. Αυτό είναι πιο μπροστά. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό όταν το είχα δει, το κάνανε πώς να σου πω, σαν να το παρουσιάζουν. Ναι, αυτό και ήταν σαλόνια. Τυφλά. Αυτό είναι ίσως ο επόμενος πορνοστάρ. Ναι, και βραβείο 1 εκατομμύριο δολάρια. Ναι. Σοβαρό. Δεν ξέρω, εγώ λογικά εγώ θα ήθελα να μπω στο Big Brother, ρε φίλε. Κοίτα, θα γούσταρα Survivor. Θα σου πω, θα γούσταρα Survivor. Το είπε το Survivor. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε, με το φαΐ έχω θέμα, δηλαδή δεν θα την πάλευα. Εσύ, λόγω φαγητού. Όλα σε έντυπα θα ανοίγει, γιατί δεν θα τρώγεις τίποτα. Θα τρελαινόμουν να τον δω σε Bachelor και να είναι ο Bachelor. Ναι. Και να είμαι κι εγώ σαν τον άλλο που λέγε. Νομίζω ότι έχω αισθήματα για όλες σας. Ναι. Καταλήγω στο ότι αυτή τη στιγμή έχω πολύ έντονα συναισθήματα για περισσότερες κοπέλες. Πού ρε φίλε, επειδή η μία δεν τον φίλησε να τον αποχαιρετήσει, παιδιά, γυρνάει πίσω με το αυτοκίνητο, έτσι, τύπου... Με παντελίκια. Ναι, έλα να σου πω. Ναι, που τη φώναζε έξω από το σπίτι. Γιατί δεν με φίλησες. Ενώ σε έχει φιλήσει όλα στο στόμα, τη μία μπροστά στην άλλη, λέει πως ερωτευμένος είναι με όλους. Γιατί δεν με φίλησες. Όλες οι κοπέλες με αγκαλιάζουν και εσύ μου στέλνεις ένα φυλάκι. Τι ήθελες να κάνω, Παναγιώτη, πες μου τι ήθελες να κάνω. Να μην ξανά συμβεί αυτό. Φίλε, να βλέπεις τον Διονύση με το YouTube, θα πέθαινα στο γέλιο, ρε. Έρε τον Bachelor, δεν το σκέφτηκα καν. Στο Big Brother όμως θα τα έκανα όλα όπα μέσα, φίλε. Ναι, καταρχήν, όποιος ήταν καλή ώρα σαν αυτή που κέρδισε, εγώ θα την είχα στείλει στον τερλάδικο, δεν υπήρχε περίπτωση. Ποια κέρδισε. Μια που έχει προβλήματα υγείας, μάλλον. Αυτό νομίζω. Όχι, αυτό είναι μια άσκηση που κάνω με το χέρι. Δεν θα πω. Μου το έχει πει και εμένα ο ψυχοθεραπευτής μου αυτό. Καλό είναι. Κάτι μία μου γίνει να κάνω για τον καρπό, έτσι. Να πω τώρα που βάζω τον Άβη. Για πες. Τον βάζω σε εκείνο, εφόσον ήθελε sex factor, για να το φτιάξω καλύτερα. Σε εκείνο με την κρουαζιέρα και καλά, που είναι οι άντρες που προσπαθούν να κερδίσουν μια γυναίκα και την κερδίζουν και μετά μαθαίνουν ότι θα μείνουν μαζί τη σε κρουαζιέρα για ένα μήνα. Και περιμένουν πώς και πώς και αποκαλύπτει στο τέλος αυτή ότι είναι άντρας που έχει κάνει αλλαγή φίλου. Όχι, δεν το θυμάστε αυτή. Δεν θυμάμαι, ρε. Φίλε, είναι τώρα 10 άντρες και η άλλη είναι πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Mm. Πολύ εντυπωσιακή. Και προσπαθούν να τις κερδίσουν καρδιά, όχι σε στυλ Bachelor, λίγο πιο. Post-op ή pre-op. Λίγο πιο. Πολύ βασικό. Περίμενε. Πιο πολύ αξιοπρεπές. Δεν ήταν τόσο κατά. Ναι. Τύπου του έβαζα δοκιμασίε τρεφίλε, τι οποίε ξέρω εγώ, όντω προσπαθούσε να βρει κάτι. Δεν ήταν ότι του φύλαγε όλου και τέτοια. Ναι. Υπήρχε πεσηματική σε όλου. Και στο τέλο, φίλο άλλο τη βλέπει και λέει: είμαστε οι δυο μα. Και του αποκαλύπτει ότι κοίταξε να δει, εγώ έχω κάνει αλλαγή φίλου να ξέρει. Και το λέει στο τέλο. Μόνο και μόνο για να κόψουν τη δράση, ρε φίλε. Και θα έμενε μαζί τη ένα μήνα σε μια κρουαζιέρα δυο του. Είναι όμω post-op ή pre-op. Αυτό είναι το πιο βασικό. Πριν. Σημαίνει, μετά την εγχείρηση πριν. Μετά την εγχείρηση. Η γυναίκα έβλεπε. Τότε τι σε νοιάζει. Και αυτό, καθόταν να το σκεφτόταν εκεί και την άλλη μέρα λέει: όχι, θα πάω. Να σου πω και κάτι, φίλε, και τίποτα να μην κάνουν. Ένα μήνα κρουαζιέρα, πέρασε τόσα. Σε δεν κάνει ένα παρέα. Θα παίξει, θα μιλάτε για μπάλα. Θα έχει κι άλλου το καράβι, μόλι σα άστε. Εγώ τον Άβη θα τον πέταγα, φίλε, στο Next Top Model. Εύκολο. Απλά και μόνο για να σε βλέπω να κάνει πασαρέλ, να ποσάρει. Τι υλικό θα είχα για να ποσάρει. Στο Next Top. Τώρα είχαν μια φωτογράφηση υποβρύχια και έπρεπε να πάνε στον πάτο και να στηθούν. Ο Άβη δεν θα φτάνει ούτε στο 1,5 μέτρο. Ούτε στο 1,5 μέτρο. Δεν θα τον δει. Άφηρα τέτοια να γελάσει. 1,5 μέτρο στο πρώτο δεκάλεπτο και όλο το υπόλοιπο στον πάτο. Ναι, θα έχει τρελό γέλιο. Κάνει και άλλα τέτοια. Πραγματικό. Ρεαλιστικό να μην φαίνεται ότι κολυμπά. Και θα πέφτει έτσι αργά. Δεν σε δέστα. Και άλλες γουρμουλήθρες, γιατί σταμάτησες. Κάποιος θα τη σηκώσει το κεφάλι.
Τι λέμε τώρα, ξέρεις, πρέπει να στείλει στο Διονύση. Να κάνει τον τέτοιον, ρε φίλε. Αυτόν που βρίζει, του σεφ. Τον Ποτρίνη. Τον Ποτρίνη. Αλλά χέρι. Ναι, ναι, αλλά για καντίνες. Για καντίνες όμως. Ναι, να πάει και να κράζει και να βρει. Λέει σε μαγαζιά να μπαίνουν του καντίνε. Αυτό το λουκάνικο. Αυτό το λουκάνικο αγόρι να το βάλει στον κόλο. Αυτό δεν κάνει ούτε για λάθο. Φαίνεται το πετάω στο σκουπίδι. Τι το πετάει όντω στο σκουπίδι. Τι είπα, πει my ride με μόνο. Κάπα σε ούτε κάτσε. Περίμενα, σε χώσω κάτι. Στη φάρμα, εγώ δεν έβαλα. Στη φάρμα, στη φάρμα θα πάνε. Ναι, φίλε, ναι, ναι. Θα ήταν υπέροχο. Ναι, μεγάλο ναι για τη φάρμα. Να είναι εκεί με αγρότης μόνο ψάχνει. Αγρότης μόνο ψάχνει. Πολλά υπάρχουν. Ναι, ρε φίλε, όντως. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η στιγμή που θα αποκαλύψουμε εγώ και Διονύσης το τι έγινε πραγματικά στην ιστορία του Άβη εκεί που συναντά την κοπέλα στο αεροδρόμιο. Που θέλει, ας πούμε, να δημιουργηθεί μία σχέση μεταξύ τους και αυτός απομακρύνεται και επιστρέφει και συμβαίνει κάτι. Θα ξεκινήσουμε όμως αυτό γιατί πάντα πρέπει να πάμε στη φάση 0, ωραία, γιατί μας αφηγήθηκε τη φάση 1. Η φάση 0 είναι που είναι με ένα φίλο του και συζητάνε για το τι θα γίνει στην εκδρομή και πότε θα πάρει, ας πούμε, το μεγάλο θάρρος να μιλήσει και να κάνει την επόμενη κίνηση. Και ο Διονύσης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτόν που θα βοηθήσει ψυχολογικά και θα δώσει αυτά τα εφόδια για να πάει να κάνει αυτή τη σωστή κίνηση. Έτσι, για μόνο επιτυχία, καθαρή επιτυχία πάμε σήμερα. Οπότε εγώ θα κάνω τον Άβη και ο Διονύσης τον κολλητό του. Είχαμε πάει εκδρομή στο σχολείο, τρίτη ηλικίου. Οκ, οπότε οριακά 18. Λέω, ήταν μια κοπέλα που μου άρεσε και έλεγα από την αρχή του ταξιδιού να προσπαθήσω κάτι. Είχαμε φτάσει στο τέλος. Το δοκίμαζες όμως, δεν το άφηνες ποτέ. Γιατί όλες τις ιστορίες που λες είναι με τύπου τι πήγα να κάνω, άσχετα που δεν πέτυχε. Άσχετα αυτό. Το δοκίμαζες. Είχες την περιέργεια. Ήθελα να το κάνω στην αρχή. Είχαμε φτάσει στο σημείο που φεύγαμε από τη χώρα, ήμασταν στο αεροδρόμιο και δεν είχα κάνει ακόμα κάτι. Έχεις ετοιμαστεί για αύριο. Κανονικά τα έχω πάρει όλα. Φίλε, έχω πάρει προφυλακτικά, έχω πάρει τα πάντα. Είμαστε 18 χρονών ή τώρα ή ποτέ. Ή τώρα ή ποτέ, το καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αύριο. Πες ότι έχει γίνει. Πες ότι θα γίνει. Πες σκουλικοβριμικότρυπα. Σκουλικοβριμικότρυπα. Με τη Ραχίλ μίλησες. Μίλησα. Θα μιλήσω με τη Ραχίλ. Το έχω σκεφτεί. Έχουμε διπλανές θέσεις καταρχάς. Έχουμε διπλανές θέσεις στο αεροδρόμιο. Έχουμε απέναντι θέση στο αεροπλάνο. Είμαστε δύο αεροπλάνα μετά. Κοντοχωριανή, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στο αεροδρόμιο. Ο Διονύσης θα κάνει τη Ραχίλ, αυτή που θέλει να προσεγγίσει ο Άβης, και εγώ τον Άβη. Ωραία. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle. Ραχίλ! Ραχίλ! Hey, hey! Ραχίλ μου. Ραχίλ μου. Shift some water. Θα ήθελες λίγη βοήθεια με αυτό. Ναι. Τι έχει βάλει μέσα μόνο μια. Κόδομη, δουλεύεις. Συλλήγεις τουμπλά. Μετακομιζείς. Ωπαλακιά! Ωπ! Εύκολο. Έχει κόσμο, Ραχίλε. Έχει ουρά. Έχει λαγό. Έχω αρχίσει τώρα και οδηγάω ένα ράλι. Μια φόρμουλα. Ένα βόλβο του πατέρα μου. Ένα βόλβο του πατέρα μου τελικά. Smart. Ακόμα πιο μικρό. Βολεύει, πόλη. Ναι, και εγώ θέλω να ξεκινήσω τώρα μαθήματα. Καλά, είμαι φοβερός. Σπέρνω. Ανεπανάληπτος. Καταπληκτικός. Απαρέμφατος. Το πάω, κολοφεράτζα. Το πάω. Μ' αρέσει και το πηγαίνω, το δικά. Ναι, το πηγαίνω. Θέλω να μάθω κι εγώ πάρα πολύ τώρα. Είναι με το που τελειώσουμε, δηλαδή έχω κανονίσει μαθήματα για δίπλωμα και για ταξίδια. Ξεκινάω δίπλωμα και πλαστική στα χείλη. Στα βυζιά. Στο γόλο. Πλαστική. Θα πάρω πλαστική σακούλα και θα πετάξω τα όνειρά μου σε αυτό. Δίπλωμα μόνο. Δίπλωμα αυτοκινήτου για να είμαι ανεξάρτητη. Πάντως, μια σκετόφερη κουβέντα, ας πούμε. Σαν θέλεις. Μπορώ να σε μάθω εγώ να οδηγάς. Αν θέλεις, πάντως μπορώ να σου μάθω τη γλυφάδα. Κολογλυφάδα. να σου μάθω να οδηγάς. Δεν θα οδηγήσω, δεν θα το βγάλω τελικά το δίπλωμα. Είναι πολύ ακριβό, μωρέ. Έχει πολλά έξοδα, μωρέ. Έχω και το χειρουργείο του πατέρα μου πίσω στην κύλη. Είναι. Έχω και το χειρουργείο του πατέρα μου στα μάτια. Είναι. Έχω και το χειρουργείο του πατέρα μου αλλαγής φύλου. Είναι. Έχω να φάψω. Τι άλλο μπορεί να μου μάθεις. Πολλά. Κοίτα, κορμοστασιά. Άκολη εντάξει. Το δε χειρουργείται, να ξέρεις με τίποτα. Να είναι κληρονομική η λεκάνη. Τελείωσε ή τώρα ή ποτέ. Τόσα χρόνια Άβη είσαι ένας καραγκιόζης, ένας κλιμίτζουρας, χλεχλές, τζιτζιφιόγκος, cosplayer τουλάχιστον μέτριος,
σκατά cosplayer, ο καλύτερος cosplayer του κόσμου. Τώρα ή ποτέ. Κάντο. Λοιπόν, παιδιά, ξαναέπαιζα το Assassin's Creed Odyssey. Γιατί δεν το έχω τερματίσει ακόμα, το έλεγα και το λέγαμε και πριν που είναι τεράστιο και τώρα με το Valhalla. Και γενικά όλα αυτά το Assassin's Creed με έχουν βάλει σε... κάθε φορά ξέρω ότι θα μου πεις άλλες εποχές και πάει λέγοντας, αλλά κάθε φορά που παίζω σε αυτούς τους κόσμους λέω πόσο ωραία θα ήταν να ζούσαμε εκείνη την εποχή, έστω και για λίγο. Καθαρά για το, ωραία για το feeling. Ωραία για το feeling, ρε, εσύ. Ναι. Ωραία, αλλά ναι, πρέπει να διαλέξεις πολιτισμό τέτοιο. Για μένα, φίλε, αρχαία Ελλάδα. Γιατί, αρχαία Ελλάδα περίμενε. Ναι, πες το. Ναι. Ωραία. Γιατί αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει. Πέντε διαφορετικοί στο Χρυσό του Περικλή. Αθήνα. Αθήνα. Αθηναίος. Αθηναίος, 100%. Γιατί υπήρχαν άλλοι στην Κρήτη, άλλοι στη Σπάρτη, άλλοι στην Μακεδονία. Καταρχάς θα με είχαν πετάξει από τον Κιάδα. Κατά πάσα πιθανότητα. Μόλις βλέπανε ότι δεν μπορώ να διαβάσω καλά τις πρώτες λέξεις. Παρ' όλα αυτά, Viking Bay, Αθήνα θα δω. Ρε μαλάκα, άμα πήγαινα να ζήσω με τους Vikings, θα είχα πεθάνει από Frostbite στα πρώτα 5 λεπτά. Δεν ζούσε κανένας. 500 π.Χ. Ναι, ρε φίλε, γιατί στην Ελλάδα ήταν πολύ ανώτερα τα πράγματα. Άσε που ήταν και μπορούσες να επιβιώσεις και στο κλίμα καλύτερα, δεν είναι τώρα που είναι στη Σουηδία. Δηλαδή, μιλάμε και για λίγο πιο πρακτικά, άμα είχαν αποφασίσει. Μέχρι και στη φαντασία βολεψά και ασυνοπίστη. Κάνει κρύο, ρε. Κάνει κρύο, ρε. Ποντιάσουμε παροκόπτα τον κόσμο. Εδώ και ζέστη, είχε και δημοκρατία. Είχε και είπε και στο Χρυσό Αιώνα του Περικλή, όχι σε καμιά άλλη εποχή. Όχι, ήταν καλά. Στην ευημερία θέλω. Να ψηφίζω, να πηγαίνω στο. Ούτε σε περσικούς πολέμους. Να φιλοσοφούμε. Να χαίζουμε όλοι μαζί στο αλέτα με στρίπε μα εκεί. Τα όρια αγκαλίτσα. Όρια αγκαλίτσα. Πού θα βάλε την άλλη βλάτα. Όχι, εγώ δεν ξέρω για εσύ. Πε μου και εμένα. Μου άρεσε, και η φάση καραβο εξεγέρσεις και τέτοιες και ψάχνουμε, την Ευρώπη να την ξεσχίσουμε, όλα αυτά μου άρεσαν. Και μου άρεσε, ρε φίλε, που κατέβαιναν και λένε θα τα λαιλατήσουμε όλα τώρα, θα αρχίσουν να κατακτούμε. Και ήταν και φαινόταν και πάνχαζε για τον υπόλοιπο πολιτισμό οι άνθρωποι αυτοί. Έβλεπα, φίλε, ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα με τους Βίγκινγκ και καλά που κάναν σειρά, σειρές και τέτοια, διάφορα. Last Kingdom ποιο? Όχι, όχι, ένα καινούργιο, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Το Barbarians. Ναι. Και, ήταν, και είχε μια τέλεια σκηνή που γέλαγα, που αράζουν τώρα μετά από μια μάχη, ας πούμε, για αυτά, που είναι ψηλό σοβαρό. Ωραία, και αράζουν και λέει, βλέπουν τα αστέρια και λέει, οι Έλληνες λένε ότι, πώς το λένε, ότι αυτά πάνω είναι πλανήτες. Και γυρνάει αυτή και, και πεθαίνει στα γέλια και λέει, αλλά εντάξει. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι αυτά είναι οι πεθαμένοι Βίκινγκ, έτσι. Και γελάγανε τίποτε. Α, είχα ζει άλλοι. Οι άλλοι τα λέγανε πλανήτες και άλλοι είχαν ακόμα και καλά την άποψη που είχε ο Τιμόν και ο Πούμπα. Με το Σίμπα. Οι βαλοί βασιλιάδες μας κάνουν μπανιστήρι. Και άλλοι είχαν ονομάσει ήδη πλανήτες. Και καλά, ρε. Δεν απορείς τι είναι αυτές οι φωτεινές κουκίδες εκεί πάνω. Κάποιος μου είπε ότι οι νεκροί βασιλιάδες είναι επάνω. Και κοιτάνε εμάς. Αλήθεια. Οι πεθαμένοι βασιλιάδες μας κάνουν μπανιστήρι. Τίποτα, όσο, λέω, όσο πιο πολύ το σκεφτόμαστε και το συζητάμε, τόσο πιο πολύ θα καταλήγουμε ότι το μόνο, το καλύτερο σημείο για να ζεις ήταν 80-90 Ελλάδα Πασοκάρα. Εντάξει, αυτή είναι η χρυσή εποχή του Πασόκ. Χρυσή εποχή. Πράσινη. Πράσινη εποχή. Εσύ, Διονύση, δεν λοιπόν, είπες. Εγώ, φίλε, θα πάω Ανατολή, τελείως. Πάω, φίλε, με τους αρχαίους σαμουράι. Ωραία, γούσταρα τότε εκεί. Ωραία. Τιμή στον αυτοκράτορα. Άμα δεν ήμουν άξιος, ναι, θα έκανα χαρακίδι. Πρώτη μέρα προπόνηση. Φίλε, είναι... Βλέπω μια καθαρότητα, δηλαδή. Ήταν όλα καθαρά τότε. Μου φαίνεται αυτή. Δεν ήταν. Ούτε σκουπίδια, ούτε τσιγάρα. Έχω αυτή την εντύπωση. Έχω αυτή την εντύπωση. Έπεφταν προστήματα για τσίχλα και για τσιγάρα κάτω στον δρόμο. Τσιγάρε, ξέρει γιατί σε συμπαθώ πάρα πολύ, φίλε Διονύση. Γιατί έχει αυτή τη νιώτη ακόμα μέσα σου. Θε ακόμα να παλέψει. Γι' αυτό. Μάλλον αυτή την απάντηση πρέπει να την έδινα στα 18 μου. Στα 32 μου. Ρε. Πάπτες και μου και μου, ρε μαλάκα, μόνο. Μόνο γαμίσια, ρε μαλάκα. Έτο. Ποια τιμή, κάποιος αυτοκράτας. Ρε, να γαμίσουμε μέχρι να πεθάνουμε όσο περισσότερο γίνει και να φύγουμε πλεισμένοι. Μαλάκα, μόνο και μόνο ότι θα μπορείς να έχεις κάνει μια μονομαχία και να έχεις πετσοκόψει, να το έχεις κόψει το κεφάλι έτσι με μια... Ένα έτσι και να το έχει κόψει το κεφάλι, να το έχει κόψει τα δύο. Τι ωραία. Να σου πω να την βλέπεις την άλλη να στάζει. Με το κατάνα σου. Και μου λες,
ωραία να του είχε το κεφάλι. Να σου πω κάτι, θα ήμουν. Πρέπει να βλέπω το πάτωμα κάτω, λες και έχει βρέξει. Είσαι τρελόντρε. Να μπαίνω μεγαλότσε στα σπίτια. Μεγαλότσε και να είναι μέχρι το νερό έτσι εδώ πάνω και να πούμε λιμιρίσαμε, παιδιά. Να φωνάζω την πυροσβεστική να τα βοηθήσει να τα μαζέψουμε. Πυροσβεστική στην αρχή Ελλάδα. Τι άλλο σχέση που θα ήταν. Ινδιάνο, φίλε, πριν σκάσουν οι Ευρωπαίοι. Πριν σκάσουν οι Ευρωπαίοι. Ινδιάνο, μάλλον. Βλέπω, βλέπω. Εκεί. Το ροζ μου βάλει. Ναι, ναι. Ροζ Βοϊδοσβέρκο. Το ροζ μου βάλει. Και εγώ το σκεφτόμουν. Το Ινδιάνο είναι καλή φάση. Ναι, μέχρι να έρθουν οι Άγγλοι εκεί, οι Φλωρί. Πριν έρθουν αυτοί. Πορτογάλοι, τι ήταν. Φίλε, αυτό είναι. Ξεκάθαρα εκεί ο Ινδιάνο. Πριν φέρουν τη σύμφυλη αυτή. Εγώ την ανακάλυψα. Εγώ, Διονύση. Θα έβαζα σε Ελλάδα του 50. Έτσι. πολύ εύκολα. Απλά ρεμπέτης! Απλά ρεμπέτης! Μαζί με το ρίζο θα κάνει παρέα. Να τραγουδάει η μάνα μου Ελλάς! Στα ρεμπετάδικα. Στα ρεμπετάδικα. Αφήστε λίγο λίγο σαν σκάιμερ. Έχουμε πάει σε escape room με αυτόν και με το που γίνεται το πρώτο πράγμα ένα θέλεις. Τον βλέπω πάνω μου. Έτσι τον άβει. Πού τον βάζουμε. Στη Βενετία. Με τα. Γοντολιέρι! Με τις γοντολιέρι! Ωραίο ο γοντολιέρι! Ναι, με τέτοιο εδώ, ναι, ναι είσαι, είναι γοντολιέρι στη Βενετία. Που του λέει ιστορίε στη γόντολα συνέχεια. Ναι, 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 αυτό είσαι. Ξέρεις τι, θα ζήσω μια όμορφη ζωή. Ναι, ρε. Μα αυτό σου λέω. Εγώ σε πάω στι δυσκολίε. Πρόσεξε λίγο. Έτσι όπω τον έχουμε κάνει, είναι απλά τα ρήφα τη Βενετία. Έτσι θα ξέρει κάτι. Ταξιτζή στη Βενετία είναι. Του λέει όλη ώρα ιστορίε. Γενικά το συγκεκριμένο παιχνίδι που θα παίξουμε τώρα έχει ερωτήσει. Από πολύ βαθιές έως πολύ προσωπικές που σε βγάζουν κάπως να πεις πράγματα που ίσως να μην έλεγες εξ αρχής, αλλά αν μη τι άλλο θα σε βάλουν να σκεφτείς και να αρχίσεις να αναθεωρείς σχέσεις. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Έσοδα. Έσοδα. Ναι, θα προτιμούσατε να ανεβάσετε το ποσοστό των ανθρώπων που σας σέβονται ή σας επιθυμούν. Που μας επιθυμούν, φίλοι, γιατί μας σέβονται. Ήδη. Είναι ρε φιλά, για να σε επιθυμεί ο άλλο σίγουρα κάτι. Αλλά δεν σε σέβεσαι. Εγώ δεν σέβομαι, όχι κάτι. Ναι, ναι. Δεν σέβεσαι όποιον, πάντα αυτούς που θες. Όποιον επιθυμείς. Είναι πολύ πιο εύκολο να σε επιθυμούν. Εγώ με αυτή τη φάτσα προτιμώ να ανεβάσω αυτούς που με επιθυμούν. Και όχι που με σέβονται. Και είναι εδώ 10 πανέμορφα μοντέλα και να λένε φοβερός επαγγελματίας ο Μιχάλης. Πώς είπαμε, δεν το σέβομαι. Δεν το ακούσατε καμία. Φοβερός επαγγελματίας. Σέβομαι πάρα πολύ την ειλικρίνειά του. Και αυτός που δουλεύει μαζί του, γάμω τα κομμενάκια. Αλλά ο Μιχάλης είναι επαγγελματίας, φοβερός, τρελός. Πάρε τηλέφωνο το άλμπουμ να πούμε. Μακάρι ο άλλος να ήταν τόσο επαγγελματίας ο Μιχάλης. Μακάρι αυτός που θα να ήταν τόσο επαγγελματίας όπως ο Μιχάλης. Ποια εμπειρία, παρόλο που είναι δύσκολη ή οδυνηρή, θα προτείνατε σε κάποιον. Που κάνει έτσι. Θέλω να ακούσω. Σκέφτηκαμε όλη την ίδια ότι σκέφτηκε ο Μιχάλης. Ναι, αλλά σκέφτηκα τον Μιχάλη. Ρώμη. Όργια, δύσκολη και αδυνηρή εμπειρία που σου την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και είναι και μηδέν κόστος, έτσι. Να πούμε, ενώ το μπάτζι τζάμινγκ και ελεύθερη πτώση είναι και ένα κατοστάρικο. Τσάμπα, ο Μιχάλης, τσάμπα. Για πες ρε Μιχάλη. Όχι, είναι τέλειο να το κλείσεις έτσι. Μιχάλη, για άνοιξου. Για δεύτερη φορά. Όταν οι κοπέλες σε φωνάζουν ντάντι, με σεξουαλική φύση. Είναι creepy. Είναι creepy ή hot. Hot. Ποιος θα πει creepy. Hot. Ναι ρε φίλε, δηλαδή. Daddy ρε φίλε. Daddy, hot. Hot as fuck. Ναι, αλλά μετάφρασέ το λίγο. Να σε λέει μπαμπάκα. Ναι ρε και μπαμπάκα να με λέει. Όντως ρε φίλε, μπαμπάκα. Μπαμπάκα όχι. Είναι άλλο concept αυτό. Ναι, αλλά είπε μπαμπάκα. Πατέρα. Ναι, έτσι. Πατέρα. Πατέρα. Ναι ρε φίλε, εδώ θα σας ακούσω. Πατέρα. Ναι, κόρη μου. Ναι. Έλα εδώ. Και είσαι με τη ζώνη. Έλα εδώ. Και στο πληθυντικό κιόλας, σας αρέσει, πατέρα. Ε, φίλε, πόσο κακό είναι. Πατεράκο. Γιατί γελάς. Πατερούλη. Κακό δεν το λες. Μπαμπάκα, αφού τελειώσεις. Καθόλου κακό δεν το λες. Δεν μπορώ, εγώ το πατέρα δεν μας πει όχι. Αλήθεια. Πατέρα όχι, πατέρα όχι. Να το κοιτάξεις. Ρε, και όσοι Εφραίμ να με βει. Αυτό τα λείψανα. Να με πει, λείψανα τα γη, Γεωργίου. Ο τόνος μετράει. Μου έχει τύχει κοπέλα να αρχίσει να μου μιλάει ρώσικα
Ωραία. Ού, νιώθω ότι. Χωρίς να έχει ιδέα από Ρώσικα, ξέροντας απλά συγκεκριμένες φράσεις. Α, τα ίδια με μένα. Συγκεκριμένες φράσεις που ήταν του τύπου πλύνε τα πιάτα, φέρε μου ψωμί και τέτοια. Ναι. Γιατί με νιώθει μαγεί, γιατί όμως. Υπήρξε εξειδίκευση ότι. Όχι, ρε, τίποτα έτσι. Τη ήρθε. Τρελάθηκε, ξέρω εγώ, χωρίς λόγο. Έτσι. Τρελαίνε και μαθαίνουν φροντιστήριο να κάνει έτσι άνθρωπο, ρε. Τη μαθαίνει και ξένε γλώσσε. Ήταν μια βραδιά με το Mike. Ήταν χάλια. Τέσσερι γλώσσε. Όχι, όχι. Για το πάθο τη ζωή με το διπλό. Αλλά αυτό είναι μία βεβαίω στα παιδιά μου. Και την άλλη κάθε είδο τυλικό. Πατερημόν. 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 Έλα λοιπόν. Να αγαπά και να μην δίνει σημασία. Οπότε δεν θα το πάσω. Την έχετε παίξει σήμερα. Αν όχι, και ποια ήταν η τελευταία φορά που την παίξατε. Χθες. Έχω καιρό. Πριν λίγες μέρες, νομίζω. Όχι, ούτε ψέματα, ψέματα, ψέματα. Σήμερα το πρωί. Καλά. Σήμερα το μεσημέρι. Ναι, αυτό. Μαζί. Ενάχεια, σήμερα το μεσημέρι. Στις 2:30 που γυρούσα από το πρωί. Σήμερα το πρωί. Άρχισε ο μόνος σου δούλευε. Α, εντάξει. Να μην ήταν μαζί. Σήμερα δεν ήσουν μόνος σου. Τότε θα ρεπλήσω το αμάξι. Κάποια στιγμή κοιμόσου. Δεν νόμιζα να ήσουν μαζί και λέγω τι έγινε. Ποιος είναι ο χειρότερος φυσικός πόνος που έχετε νιώσει. Α, ναι. Αυτό δεν είναι. Που πέσε το ποδήλατο, δεν ήταν. Όχι, όχι, δεν αυτό κι όμω. Το τρακάρισμα. Ποιο? Όχι. Όταν έκοψα χιαστό. Έχει κόψει χιαστό. Έχει κάνει χειρουργείο δηλαδή. Όχι. Το γλίτωσε. Ακόμα έτσι είναι. Ακόμα ο μισό. Ακόμα πάει. Δεν είναι εμείς. Είναι τένοντα. Εγώ παιδιά όταν ήμουν δημοτικό, αρχέ τάξη δημοτικού και δεν το έχω ξεχάσει ακόμα. Είμαι τώρα στον Άγιο Θωμά που ακόμα είχε πολλέ κούνιε στον Άγιο Θωμά και είχε μια τσουλήθρα τέτοια που ήταν σχετικά ψηλή, ειδικά για την ηλικία μα. Ωραία και το μέγεθό μα. Και παιδιά, κάναμε τι πλακίε να ανεβαίνουμε ανάποδα. Ωραία. Και σε κάποια φάση, όπω ανεβαίνουμε ανάποδα, ένα παιδί πήρε φόρα και κατέβηκε με φόρα. Και για να μην χτυπήσω και να το παίξω ο μάγκα, πάω να πηδήξω το πλάι. Και κάνω αυτό το πράγμα ρεφλέ σαν πιτσιρικά που πηδάω και σκάω όρθιο. Και το νιώθω στη το μέση το έτσι, και μου κόβεται η αναπνοή και κάπου στα δευτερόλεπτα και δεν μπορώ να ανασάνω και να φωνάξω και είμαι... Ναι. Και νιώθω ένα τεράστιο πόνο, ρε, να μου έχω καλώσει η ροχοκαλιά. Γιατί πήδηξα από το πλάι και έπεσα κάτω, φίλε, και πήγαινα προς τη μάνα μου που καθόταν σε κάποιο παγκάκι και νόμιζα, φίλε, πρώτη φορά ένιωσα να πεθάνω. Και ήμουν μικρό και δεν ήξερα πώς να αντιμετωπίσω ότι μου κόπηκε η ανάσα. Που έρχεται μετά από λίγο. Να κάνουν τα πόδια πίσω. Και γενικά μου ήρθε μετά από λίγο, αλλά φίλε, 15 δευτερόλεπτα. Ναι, αν δεν έχει κρατήσει την αναπνοή σου και απλά στην κόβει. Ναι, κάτσε. Εντάξει, δεν το έχω ξεχάσει ποτέ, παιδιά. Ήταν τρομακτικότατο. Και δεν ήταν καν όνειρο. Αλλά δεν ήταν τόσο πόνο, είναι το σοκ αυτό. Εγώ πόναγα στην πλάτη. Εγώ είχα πέσει, φίλε, σε μπάλα. Και βγαίνει ο τροματοφύλακας να τη διώξει και έτσι όπως παίρνω την κεφαλιά, χτυπάει εμένα και εγώ γυρνάω και σκάω με την πλάτη, φίλε, με το σβέρκο. Και σου κόβει κατευθείαν. Να σου πω κάτι όμως. Αλλά δεν είναι ότι αυτό μου κόπηκε αναπνοή και ήρθε ένας και μου έκανε αυτό στα πόδια για να. Τέτοιο. Αλλά δεν έχω πονέσει εκεί περισσότερο. Χειρότερο ήταν σε μπάλα. Μου βγάζουν διαγώνια και είμαι, για να βγάλω σέντρα. Και έτσι όπως πατάω με το αριστερό για να βγάλω σέντρα με το δεξί και είμαι, την βγάζω και είμαι στο πέφτο. Έχει έρθει με τάκλιν ένα, μου πατάει αστράγαλο και όπως είναι αστράγαλος έτσι κάνει αυτό. Όλο. Κράκ! Όλο κομμάτια. Κομμάτια. Φίλε, εγώ είχα έναν τύπο. Ήταν το μεγαλύτερο καιρό που είχα να παίξω μπάλα, φίλε. Ήτανε μήνες. 5-6 μήνες. Φίλε, εγώ είχα ένα παλικάρι. Κάθε Σαββατοκύριακο μαζευόμασταν στο δημοτικό και παίζαμε μπάσκετ, το δώσαμε και τέτοια. Και είχε μεγάλο, μεγάλο, πολύ μεγάλο χώρο. Μιλάμε ότι ήταν 40 μέτρα περίπου η φάση, 50. Λοιπόν, και μία, ξέρω εγώ, παίζαμε μαζί, μία όχι. Και σε μία φάση, φίλε, παίζουμε αντίπαλοι. Και κοπανάω ένα δυνατό σουτ και τον πετυχαίνει στα τέτοια του μπουμ. Λυγίζει κάτω, πέφτει. Του λέγανε φίλε, συγγνώμη, αυτό είχε νευριάσει. Εγώ του λέγανε φίλε, μπάλα παίρνω, δηλαδή τι συζητάμε τώρα. Ναι, και λίγο παρακάτω στο ίδιο παιχνίδι, παιδιά, τον κοπανάει ένα και χτυπάει έτσι σε σύρματα πίσω και του σκίζει το αφιένα από ένα σιδεράκι έτσι. Και τον τρέχουν νοσοκομείο για ράματα την ίδια μέρα. Οπότε το δικό μου ψιλοξεχάστηκε κιόλα. Φιλέ, και το επόμενο Σαββατοκύριακο σκάει με ράματα και λέει παιδιά, δεν θα παίξω ποδόσφαιρο γιατί μπορεί να τα χτυπήσω. Θα παίξω, ξέρω εγώ, λίγο μπάσκετ. Και κάθεται εδώ. Που είναι χειρότερο το μπάσκετ για να χτυπήσει. Μπάσκετ, θα σου πω τι έγινε. Γήπεδο ποδοσφαίρου. Και είμαι εγώ εδώ και κάθομαι τέρμα γιατί κάναμε, παίζαμε ένα λαξ. Και βαράω ένα βολέ και πάει στο γήπεδο μπάσκετ του κομπανέ στο σβέρκο. Φίλε, ήμουν σίγουρο αλλά κατάξει. Και λέω, απόλυτη επιτυχία. Φίλε, δεν γίνεται από εδώ. Και καθόταν εκεί και περίμενα την μπάλα και βλέπω μια μπάλα ποδοσφαίρου. Μέχρι τα 15 με πηγαίναν οι γονεί μου σε μια οδοντίατρο. Που δεν μου έκανε αναισθησία ποτέ. Έτσι τέλειο. Και εγώ νόμιζα ότι πάω στον οδοντίατρο, κάθεσε μια ώρα,
κάνεις υπομονή μια ώρα, πονάς όσο δεν πάει. Και αυτό ήταν, του χρόνου πάλι. Και παιδιά μου είχε βγάλει δύο δόντια χωρίς αναισθησία. Και αυτός ο πόνος που ένιωσα. Δεν περιγράφεται, φίλε. Δηλαδή, μιλάμε ο πιο ακραίος πόνος που έχω. Αφού το κάνω σε πεσανιστήρια αυτό. Απλά εγώ παίζει λαμπούλα έτσι. Να σπαρτάραγα. Πέρανε λεφτά οι γονείς του γι' αυτό. Ήταν σε τέτοιο. Πλήρωναν για να βασανίσουν το παιδί. Χόστελ. Ναι, σε χόστελ. Εγώ ήθελα να του δώσω τι πληροφορίε. Απλά δεν ξέρω τι θέλω. Φίλε, εμένα μου είχε πει ο πατριώτη μου ότι ήταν στο στρατό τότε, ας πούμε, που πήγαινε αυτό. Ότι τον πόναγε πάρα πολύ ένα δόντι και θα έφευγαν με το καράβι γιατί ήταν στο ναυτικό. Για υπερατλαντικά και τέτοια ταξίδια. Φάση. Και τον πόναγε απίστευτο ένα δόντι και ήταν έτοιμο, μου λέει, να βγει. Και πάω σε μία που ήταν γιατρός οδοντίατρος, ας πούμε, είχε όλα τα πάντα. Mm. Και κτηνιατρική έκανε τις περισσότερες φορές. Ναι. Και έλεγε να το βγάλουνε και μου λέει τράβα και δεν άντεχε να το βγάλει. Δεν κρατιόταν. Και μου λέει ούτε ενέστε τίποτα. Και τη πιάνω τα χέρια όπως τα κρατάω και τα πάγαμε μαζί να βγει το δόντι γιατί με πόναγε μέρες. Και δεν θα άντεχα, μου λέει, να φύγω όλο το ταξίδι. Φίλε, εντάξει, ο πονόδο να ξέρω 6 μήνες. Και μου λέει τη πιάνω τα χέρια και τραβάγαμε μαζί για να βγει το. Φίλε, φαντάσου σε τι φάση έχει φτάσει σε πόνο που να λες αυτό που νιώθω τώρα. Για μία ώρα δεν με νοιάζει. Δεν θα τα αντέξω αυτό που ζω μέρες, ας πούμε. Τώρα αυτό είναι πολύ σκότεινα. Φοβάστε το θάνατο. Όχι. Το περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Τι εννοείς. Τον έχω στις σως κλήσεις μου. Αν πάθω κάτι, θα με πάρει πρώτος. Αν πέσω στο Apple Watch, αν πέσω, στέλνεις συνταγμένες πρώτος αυτόν μετά στη μάνα μου. Να έρθει πρώτος. Τώρα είναι πολύ, δηλαδή, ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικό σας λάθος. Ωραίο αυτό, εμένα μου αρέσει. Board gamers. Γιατί στην αρχή γυρνάγαμε με δύο κάμερες και ήταν εντάξει, λέει ο Μιχάλης, μόνο 100 ευρώ τη μέρα μπαίνω μέσα. Τώρα έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Λέει, χάνω 100-200 ευρώ τη μέρα. Χαλάω και περίπου 200 ευρώ φθορά σε ό,τι κάνω εδώ πέρα. Τουλάχιστον. Πληρώνω και τα φαγητά. Γίνομαι και ρόμπα στον κόσμο. Δεν με προσλαμβάνει κανένα. Αλλάζω το σηκώτιμο με αυτά που πίνω κάθε φορά εδώ πέρα. Νομίζω το μεγαλύτερο οικονομικό λάθος, φίλε, παίζει να είναι. Μέχρι στιγμής παίζει να είναι. Γιατί βλέπω ότι θα συνεχιστεί για πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει, δεν ανεβαίνουν τα έξοδα, δεν ανεβαίνουν τα έξοδα. Και να σου πω και κάτι, εμένα πες ότι το είχα και λίγο όραμα. Ο Χρήστος που ήρθε εδώ για να βοηθήσει. Μία φορά αυτό, μία φορά. Που ο Χρήστος. Στην κουλιστή του καρέκλα. Στην αρχή του ζητήσαμε τις υπηρεσίες του. Λέει θα έρθω και θα ξανάρθω. Μετά του ζητήσαμε και χρόνο από την προσωπική του ζωή, του μας το έδωσε. Μετά τη λέμε γύρω στα 800 ευρώ θα μας βγει το ταξίδι της Σουηδία. Και λέει παιδιά, αποκλείεται. Δύο εβδομάδες μετά στη Σουηδία όλοι. Έλεγε αποκλείεται το πρώτο καιρό. Παιδιά αυτό δεν γίνεται, δεν έχω τότε. Όχι, δεν έχω παιδιά παγάνε, ρε. Άλλο, καλά, σε εσά δεν του συζητώ. Αυτό λέω. Που και εμεί που μα βγήκε κάπω καλύτερο και πάλι. Εγώ δύο θήκε για τα δόντια να βάλει. Μόνο ένα 500 που πλήρωσα. Φάρμακα μόνο. Το χέρι το καινούργιο. Ο ψυχίατρο. Είσαι καλά, ακόμα πληρώνουμε ψυχίατρο. Μέσο σε πάντω να ξέρει. Έχω συνέλθει. Τι δύο πρώτε μέρε από το ταξίδι του ξεχάσα. Εγώ κοιμάμαι να σε κάδω για να αισθάνθω μοικία. Εγώ σε πέρετρο, ρε. Για να πω, παιδιά, μόλις τελείωσε το ταξίδι της Σουηδίας. Επιτέλους, θα ξεκουραστώ. Με ποιον σε αυτό το δωμάτιο θα υπήρχε μεγαλύτερη περίπτωση να κάνει σεξ. Με τον Χρήστο. Εγώ με τον Μιχάλη. Ωραία, φίλε. Τώρα καπαρωθήκατε. Ναι. Φύλαξα τον κόλεμο. Όχι, κανένα, δεν μπορώ. Ναι. Λέμε τώρα, σκέψου χαρακτήρα, μη σκέφτεις την άντρες. Αυτό το νο, ξέρω εγώ. Εγώ, ας πούμε, θα έπαιρνα τον Μιχάλη, γιατί είναι πιο πολύ στα κεβικά που μου αρέσει. Άντε ρε γραμμίτσε! Τι θέλω κοντόλες! Κοντό κάνεις! Ο Μιχάλης είναι δικός μου! Κοντό πεταχτές και κοντές! Ναι ρε, τώρα τον πήρε στο Μιχάλη να πάει με έναν. Δεν έχει σημασία. Τώρα το θυμήθηκε. Ο Γιάννης και εγώ είμαστε πιο πλασάις. Όχι, δεν θέλω τέτοιο ρε φίλε. Ποτέ δεν ήθελα. Όχι, πλασάις δεν με έπεισε για μένα το πλασάις. Θέλω πιο. Ξέρεις ο Χρήστος είναι λίγο ψηλή για μένα. Ξέρεις τι δεν μπορώ. Εμένα μου αρέσει ο Χρήστος γιατί μου φαίνεται έτσι λίγο πιο λεπτούλης κι αυτά. Ο Μιχάλης ρε φίλε, παρόλο που δεν έχω κάνει κάτι με τόσο μαυριδερό άνθρωπο, ωραία. Ένα. Δεύτερον, το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι έχει βγάλει κύλες και θα μου είναι ρε φίλε σαν ξύλο. Δεν θα μπορεί να σκύψει ούτε να πάρει τα κλειδιά. Ναι, αλλά ξέρει συμπάρει, ξέρει πράγματα. Που στο μεταξύ, στο ίδιο δωμάτιο είμαι εγώ, αλλά ο Γιάννης είπε το Μιχάλη. Φίλο που Γιάννης έχει πει την ατάκα. Όχι, του λέω. Ρε φίλε, εντάξει, ωραία, αλλά δεν είναι φυσική, ρε παιδί μου, αλλά κάτι τέτοιο. Θυμάμαι τι έλεγα. Και μου λέει, Γιάννη, ξανθιές φάγαμε. Μελαχρινές φάγαμε. Κοκκινομάλες δεν χορταίνουμε.
στο rugby όταν είχε στην ομάδα. Μας είχε πει. Εγώ όταν ήμουν στην ομάδα snooker τότε. Snooker. Τίποτα. Όχι, λοιπόν, ο coach, αυτό σε South African, ο πιο αυστηρός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. South African coach. Ομάδα rugby με South African προπονητή. Ρε μαλακά, ποια είναι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες ομάδες του rugby. Δεν με ενδιαφέρει, κανένας δεν βλέπει rugby. Κανένας δεν βλέπει rugby. Τρίτο πιο popular άθλημα. Πού, ρε. Στην Ευρώπη. Τι ναι. Λες, μάνα. Ναι, ψάξτε το. Δύο είναι όλα, αλλά μπάσκετ ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει άλλο. Το τρίτο το βλέπουν. Και ο Μάμεθ, νομίζω είναι το πιο πολύ χρησιμοποιημένο όνομα. Έχουμε κανένα Μάμεθ εδώ πέρα. Ναι, Μοχάμεθ, αλλά ναι. Μοχάμεθ, τέλος πάντων, πέρα στην πλάκα. Ο coach ήταν από τους πιο αυστηρούς ανθρώπους, από τους καλύτερους προπονητές. Αλλά έχετε δει το Whipple. Με ποιον μπορείς να το συγκρίνεις. Ναι, με καλύτερο ράγκμπι. Λες και έχει περάσει. 20 προπονητές έχω αλλάξει το ράγκμπι. Ο καλύτερο ήταν αυτό. Ρε, σοβαρά σου μιλάω, ήταν από τους πιο αυστηρούς ανθρώπους γενικά. Το Whiplash το έχετε δει. Ναι. Θυμάστε τον τύπο που. Ναι, τον Jake Simmons. Πέντε φορές χειρότερος. Ωραίος. Πέντε φορές χειρότερος. Πορόδεψε όσο θες, αλλά παρόλο που η ομάδα. Ναι, okay, από τις άλλες 10 ομάδες που υπάρχουν επί 5 χρόνια δεν είχε χάσει. 10! Έπαιζε ένα άθλημα που υπήρχαν 10 ομάδες στην Ελλάδα. Πόσο μα πει, Πόσο ότι ό,τι και να έκανε, έπαιζε πρώτη κατηγορία. Ναι. Και είχε πει ξεκάθαρα ότι παιδιά, άμα χτυπήσετε οτιδήποτε. Μην το δείξετε, μην το δει άλλη ομάδα. Άμα είναι σιγά σιγά, ελάτε προς τα μένα μόλις τελειώσει η φάση. Γιατί στο rugby, άμα πέσεις, δεν σταματάει. Συνεχίζει. Δηλαδή, προσπαθούν να σου πάρουν την μπάλα καθώς πεθαίνεις πάνω στο χώμα. Και λέει, ελάτε να μου το πείτε σιγά σιγά, θα κάνουμε την αλλαγή να μην καταλάβει κάτι η άλλη ομάδα. Και αυτό το εννοούσε, ξέραμε με όλες τις φωνές που έχουμε ακούσει, το εννοούσε 100%. Και θυμάμαι, ήμασταν σε ένα παιχνίδι, ήμουν πάγκο. Και βλέπουμε εκεί πέρα γίνεται μια μεγάλη φάση στο πάτωμα. Δεν γίνεται τίποτα. Περνάνε. Είναι πάγκο, ακόμα δεν έχει μπει μέσα για να τραυματιστεί. Δεν ήμουν εγώ όμως γι' αυτό. Okay. Γίνεται ένα τεράστιο χτύπημα εκεί πέρα. Τέλος πάντων συνεχίζει η φάση. Και καθώς βγαίνει σε κάποια φάση, βλέπουμε ένα παιδί να περπατάει σιγά σιγά με ένα σκεφροπό ύφος έτσι. Έρχεται και λέει: Coach, πρέπει να μου κάνεις αλλαγή. Λέει: Γιατί, τι έγινε. Και κάνει έτσι. Και του είχε μπει όλο το collarbone έτσι εδώ μέσα. Και έπαιζε σε όλη τρία. Ήταν στο πάτωμα και κρατούσε την μπάλα. Και του είχε μπει όλο το collarbone έτσι εδώ μέσα. Είχε καρφωθεί. Και ήταν. Coach, πρέπει να με κάνεις αλλαγή. Και γυρνάει ο coach και λέει: Σίγουρα και πάντα του. Μια χαρά είναι. Βάλω το ψυχτικό. λίγο πάγο θέλει. Όμως αυτό δεν άλλαξε. Ο coach, εκείνη τη στιγμή λέω: Το βλέπω εγώ, λέω: Εντάξει, θα του πει το παράχεσαι. Αλλά όχι ο coach. Ναι, ωραία, πήγαινε και έβγαλε τον άλλον. Και έμεινε ο άλλο, δεν έφυγε. Έμεινε μέχρι το. Και το παιχνίδι δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Έμεινε μέχρι το τέλος. Πάγκο άλλος. Και ήταν εδώ, δηλαδή. Μόνο που δεν το έδωσε ένα πάγκο να κρατήσει εδώ. Αλλά ρε φίλε, αυτό δεν θα το ξεχάσω. Γοητεία, τα κόλλα που είναι εγώ, γοητεία του λίγου. Ωραίο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, λοιπόν, ξέρω ότι είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας πιο πολύ από ποτέ. Αυτή τη φορά χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας πιο πολύ από ποτέ. Τι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Λοιπόν. Θα φτιάξουμε πυραμίδα και θέλουμε λεφτά. Θέλουμε λεφτά να φτιάξουμε μια πυραμίδα τεράστια. Μεγάλη θα είναι η πυραμίδα. Πυραμιδάρα, τεράστια. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να φτιάξουμε την πυραμιδάρα μας είναι λεφτά. Δώστε μας λεφτά. Να φτιάξουμε πυραμίδα. Πιο μεγάλη και από το Χιόπα. Πυραμιδάρα, ψηλή. Δεν είμαστε τίποτα πυραμίδες Herbalife και τέτοια. Είμαστε η καλή πυραμίδα. Και άμα μπουν αρκετά και γεμίσει ο κουμπαράς να φτιάξουμε την πυραμίδα, στο επόμενο θα σας πω και τραγουδάκι που θα βγάλω. Αγαπητοί μου άνθρωποι, δεν είμαστε αλήτες. Δεν ζητιανεύουμε. Δεν ζητάμε λιμοσύνη. Μια βοήθεια χρειαζόμαστε 20-30 λεπτά. 20-30 ευρώ από τον καθένα. Να πάρουμε φωτάκια και καμπερούλες και λάπτοπ για να δουλεύω. Και κάνα ακουστικάκι, γιατί αυτά έχουν σαπίσει. Έχουν γίνει ένα με τα αυτιά. Και κάνα βρακί να βάλουμε στο Μιχάλη. Να πάμε και κάνα ταξιδάκι, ρε παιδιά. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, είναι καλό να βοηθήσετε αυτό το κανάλι. Αλλά μην ξεχνάτε, subscribe, σχόλιο, like, καμπανάκι. Ο Θεός να σας έχει καλά, εσάς και τα παιδάκια σας. Βάλε το ένα μονταζάκι να είναι όλα αυτά που κάνεις. Spicy! Πάντε! Από που να αρχίσω να σας λέω για το πάθος της ζωής μου το δίπλο. Απ' τη μία βεβαίως τα παιδιά μου
και απ' την άλλη κάθε είδους θηλυκό. Από που να αρχίσω να σας λέω, στα 40 χωρισμένος τη ζητάς. Απ' τη μια να είσαι στάρ του ραδιοφώνου και απ' την άλλη κλασικός χαζομπαμπάς.